Αμάν θα πάρει Τούρκους το ψωμί. Να σας κάνω χρυσοχόραφα. Χρυσή γη, γιατί ονομάζεται έτσι? Πώς, από πού βγαίνει? Έχετε κάποια πληροφορία να μας πείτε? Ναι, το χωριό παλιότερα λεγόταν Χαζνατάρ, από το Χασές που σήμαινε... Το επί τουρκικής κατοχής. Διάλεξης, ναι, που Χασές σήμαινε χρηματοκιβώτιο και ότι παρήγαγε, η γη έβγαζε χρυσό. Και μετά έγινε χρυσό χώραφα, χρυσά χωράφια. Χρυσά χωράφια. Στου Σαλονίκη του Τσαρασίγη δουλγέρι με δουλγεράκι μου. Thank you.
τη στραβώνε το λιέρι με το λιεράκι μου. Κι ως χίλια μάθη του διαθάδες ιδιοπίθενο, κι ως χίλια μάθη του διαθάδες ιδιοπίθενο. Σήμερα λοιπόν εδώ στα Χρυσοχόραφα θα γλεντήσουμε και θα περάσουμε αξέχαστα μια βραδιά μαζί με τους Χρυσοχοραφίτες. Χαρήκαμε πάρα πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά. Εδώ, καθώς μας ενώνει ένα προϊόν μέσω ενός θεσμού που είναι η γιορτή του Βουβαλιού. Πρόκειται για ένα από τα κτηνοτροφικά προϊόντα που χαρακτηρίζουν το Δήμο Ηράκλειας και ειδικότερα το τοπικό διαμέρισμα Χρυσοχωράφων. Τέτοιες εκδηλώσεις σαν την απόψινή συντελούν στην ανάδειξη αυτού του προϊόντος στην ευρύτερη περιοχή. Θα έλεγα μάλιστα ότι η απόψινή εκδήλωση πιστοποιεί και επικυρώνει την αξία αυτού του προϊόντος, το οποίο είναι ήδη γνωστό στην ευρύτερη περιοχή και περιζήτητο εμπορικά σε πανελλαδικό επίπεδο, θα έλεγα. Και θέλω να επισημάνω επίσης ότι το βάλι ως χαρακτηριστικό προϊόν του τόπου μας αποτελεί το σήμα κατά τεθέν του οικοσυστήματος της λίμνης Κερκίνης. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του παραδοσιακού τραγουδιού, τον κύριο Ευθύμη Κοκκίδη, ο οποίος μας τιμά σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, μας τιμά και σήμερα εδώ στα Χρυσοχόραφα και σας εύχομαι να περάσετε μια αξέχαστη βραδιά.
ψήτε με την ώρα. Σαν άποψη στο μενιάρ.